Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, η κίνηση στους δρόμους είναι, υπάρχει κίνηση, αλλά η κατανάλωση είναι περιορισμένη. Αντιστρόφως ανάλογη φαίνεται πως είναι η πορεία των εσόδων εμπορικών και επισητιστικών καταστημάτων με τις αφίξεις και τις πληρότητες. Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στον Άγιο Νικόλαο, τα ξενοδοχεία δουλεύουν πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ μεγάλες πληρότητες. Αυτό βέβαια δεν αντανακλά στην αγορά. Την ώρα που οι τουρίστες φτάνουν κατά χιλιάδες στο νησί, η κίνηση στα καταστήματα είναι ελάχιστη. Η Τζίρι δεν είναι σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή, γιατί οι πελάτες που έχουν έρθει δεν είναι υψηλού βαλαντίου. Ναι, μεν η προσέλευση κόσμου είναι η ίδια, έστω και λίγο παραπάνω από το 2019, αλλά η Τζίρι, δηλαδή η κατανάλωση του τουρίστα, δεν είναι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως μόνο κατά το μήνα Ιούνιο και μόνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης έφτασαν σχεδόν 600.000 ταξιδιώτες. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2022 έφτασαν από πτήσεις εξωτερικού 542.820 άνθρωποι, αριθμός ελαφρά μειωμένος σε σχέση με το 2019, ενώ από πτήσεις εσωτερικού προσγειώθηκαν στο Ηράκλειο 54.770 ταξιδιώτες. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον από ξένους επισκέπτες, μένουν στα ξενοδοχεία, όπου εκεί πέρα καταναλώνουν και υπάρχουν παροχές πολλές. Οπότε δεν έχουν την ανάγκη να βγουν έξω, πέρα από το να κάνουν μια βόλτα και να δουν λίγο το κέντρο ή κάποια αξιοθέατα της πόλης μας. Μπαίνουν στα ξενοδοχεία και όπως μπαίνουν, έτσι να φεύγουν. Μετά από 5 μέρες, 7 μέρες, όσες έχουν κλείσει για τις διακοπές τους. Φαίνεται ότι η κατανάλωση παραμένει στα ξενοδοχεία. Νομίζω όμως ότι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο θα πάμε καλύτερα. Υπάρχουν προσδοκίες, δεδομένου όπως σας είπα, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και περιμένουμε μεγαλύτερη κίνηση. Έμποροι και καταστηματάρχες εστίασης που προσέβλεπαν στην τουριστική σεζόν για να βγάλουν μέρος από τα σπασμένα της πανδημίας, συνειδητοποιούν τώρα πως κάτι τέτοιο είναι μάλλον αδύνατο να συμβεί. Η κρίση, η ενεργειακή, γενικά έχει περάσει και στην Ευρώπη. Και ακόμα και οι τουρίστες οι οποίοι επισκέφτονται στην Ελλάδα επισκέφτονται με συγκεκριμένο οικονομικό budget, το οποίο δεν τους επιτρέπει μεγάλες καταναλώσεις, κάτι που το βλέπουμε καιρό τώρα στον Έλληνα και τουρίστα, αλλά και τους Έλληνες οι οποίοι επισκέπτονται τα τοπικά καταστήματα, οι οποίοι είχαν μειώσει τις καταναλώσεις τους ένα χρόνο τώρα. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Η Ουκρανία είναι δίπλα μας. Το κόστος της βενζίνης είναι για όλα τα κράτη της Ευρώπης και γενικά δεν καταναλώνουν οι τουρίστες.